Πάμε να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας σήμερα, τη βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, την κυρία Λένη Σταύρου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Και να μιλάμε στον Ανικό. Βεβαίως. Καλώς ήρθες, Ελένη. Παρακαλώ. Εδώ. Γιατί στο Happy Hour έχουν παρουσία όλοι. Όλοι, βεβαίως. Όλοι από όλους τους χώρους και μεταξύ αυτών και οι πολιτικοί. Και για μας είναι, ξέρεις, και κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί φεύγουμε από αυτό το ξύλινο των πάνελ των πολιτικών που πάντοτε ανεβαίνουν κάπως οι τόνοι ή ότι είναι τα ίδια και τα ίδια προβλήματα. Ναι. Εδώ μπορούμε να χαλαρώσουμε έτσι, να δείξουμε και κάποια άλλη όψη του. Ότι είστε άνθρωποι κυρίως, αυτό έτσι δεν κυρίως, είναι. Κυρίως, βεβαίως. Με ενδιαφέροντα. Εγώ βέβαια δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό. Να σε ρωτήσω, Ελένη μου. Γιατί είναι μεγάλη απορία αυτή. Ναι. Αυτά τα απρόσιτα. Που τι το ήθελε το επιτελείο μου. Αυτά τα απρόσιτα, τι είναι τελικά. Τα απρόσιτα είναι οι σπουδές μου βασικά. Ναι. Οι οποίες είναι λίγο περίεργες για μια γυναίκα. Ξεκίνησαν ναι μεν πιο λογικά από αγγλική φιλολογία, μετά όμως πήγαμε στις πολιτικές επιστήμες, μεσογειακές επιστήμες και επιστήμες πολέμου, όπου εξειδικεύτηκα στην πολεμολογία, ιδίως της Ανατολικής Μεσογείου, με ό,τι αυτό έχει να κάνει στρατηγικές πολέμου, ασφάλεια, τρομοκρατία. Τελείωσα το διδακτορικό μου στην Αγγλία, διετέλεσα εκεί σύμβουλος του Τόνι Μπλερ για τον πόλεμο στο Ιράκ και του Χάνς Μπλίξ για τα πυρηνικά. Ήρθα ως ακαδημαϊκός εδώ σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, σύμβουλος και του τότε Προέδρου του DC. Μετά πήγα με αυτεπάγγελτα, το Ισραήλ μου έδωσε την δική του μεγάλη υποτροφία για το Υπουργείο Εξωτερικών, για μεταδιδακτορικό και ως ακαδημαϊκός. Αλλά πριν πάω, ξέσπασε και ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς. Μόνη μου αποφάσισα να πάω στην πρώτη γραμμή του πολέμου, να δω πώς λειτουργούν εκεί τα στρατηγεία, τα καινούργια όπλα, ο λαός στα καταφύγια. Και εξηγώντας λοιπόν σε κάποιον από το επιτελείο σε αυτά όλα ή βλέποντας κάποιος όλο αυτό το ξέρεις, γραφικό. Ξέρεις, 6-7 γλώσσες και τα λοιπά. Και επειδή ήταν όλα αυτά, ξέρεις, τον κόσμο κάπως τον εντυπωσιάζουν. Αποφάσισε το επιτελείο μου αυτή τη φράση. Ήταν και, ξέρεις, και προεκλογικά δίνεις έμφαση στα δυνατά σου σημεία. Το βάλανε και ποια είναι αυτά τα πρόσιτα και νομίζω ότι κάποια είμαι. Αλλά λέω, αν αυτή είναι η αμαρτία μου, μόνο τα πρόσιτα, είμαι τυχερή. Εντάξει, καλά. Πρόσθεσες και λίγο και τις κολόνες του Παρθενώνα μετά, πρέπει να πω. Ναι, στις οποίες ούτε τις κολόνες, Αντρέα μου, τις είπα έτσι και πάλι... Και πάλι μου μείνε. Εγώ είπα... Έχουμε μέσα μας την ιστορία, την ελληνική ιστορία, τον Παρθενώνα, ναι. Και τα κουβαλούμε μαζί. Μετά μου έμεινε κατάπια τις κολόνες. Αλλά και πάλι, αυτό λέω, μακάρι να είναι αυτά, τα τοπήματά μου ή κανένα, ξέρεις, εκεί που λέμε... Είπα μια φορά αντί 5.000 χρόνια, είπα 50, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, είναι λάθη, είναι που καμιά φορά που μπορούμε να κάνουμε. Είναι και οι καλοθελητές όμως που αμέσως σου μείνει η κολόνα, ενώ δεν είπες κατά πια τις κολόνες. Εντάξει, είμαστε σε μια εποχή που πρέπει και εσείς λίγο να είστε διπλά και τριπλά ίσως προσεκτικοί. Προσεκτικοί, βεβαίως. Πολύ εύκολα διαδίδονται πράγματα. Είμαστε και σε μια εποχή της υπερπληροφόρησης, ο κόσμος δεν θα διασταυρώσει δεν καμιά ήτανε, φορά. Θεωρώ δεν ήταν από αλαζονία το απρόσιτα. Ναι. Ήταν καθαρά διότι είναι για μια γυναίκα μια πολύ δύσκολη εξειδίκευση. Ναι. Τότε που πήγα εγώ, εκτός από μένα και τον πρέσβη, δεν υπήρχε κανένας, ας πούμε, ούτε από Ελλάδα ούτε από Κύπρο. Mm-hmm. Είναι μια εξειδίκευση που απαιτεί χρόνια, πολλά. Και δεν υπάρχει ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Κύπρο. Και εντάξει, γι' αυτό. Ποια είναι η πιο ενοχλητική ερώτηση που σου κάνει ο κόσμος όταν σε συναντάει και σε αναγνωρίζει και λέει: Οκ, βρήκα μπροστά μου μια βουλευτή. Τώρα να τη ρωτήσω. Τι είναι αυτό που θεωρείς εσύ ότι είναι το πιο ενοχλητικό?
Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου έχει γίνει κάτι που να με ενοχλήσει ή που να γίνεται επανειλημμένος. Οποιαδήποτε ερώτηση εγώ την απαντάω με καλή θέληση, με υπομονή. Δεν μπορώ να πω όμως ότι με έχουν φέρει, είτε προσωπική, ναι, γιατί ξέρεις ο κόσμος πολλές φορές ρωτάει και προσωπικά πράγματα, είτε για την πολιτική. Δεν μπορώ να πω όμως ότι έγινε από κακή πίστη ή να με φέρει σε δύσκολη θέση. Στην Κύπρο ξέρεις ότι έχουμε πάρα πολλές αργίες. Πάρα πολλές. Περισσότερες από κάποιες άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Όπως εχθές, λόγω χάρη. Όπως εχθές. Λοιπόν, εάν θα είχες τη δυνατότητα, ποια αργία θα καταργούσες? Λοιπόν, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να καταργήσω και θα σου πω γιατί. Ναι. Διότι σε κάθε κοινωνία ο κόσμος, η κοινωνία, οι θεσμοί έχουν βγάλει αυτές τις αργίες, τις έχουν θεσμοθετήσει και ο κόσμος τις περιμένει. Θεωρώ ότι υπάρχει άπλετος χρόνος να δουλεύουμε σκληρά τις υπόλοιπες και να χαιρόμαστε τις αργίες μας. Λέγοντας αυτό βέβαια, να πω ότι τα εύσημα αξίζουν στον Αρχιεπίσκοπο που αποποιήθηκε τις δικής του. Ναι, άλλοι δεν έχουν αποποιηθεί. Ναι, αλλά πρόσεξε όμως, δεν σήκωσε κανείς το γάντι. Δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος αποποιήθηκε τις δικές του λόγους που σου είπα. Αλλά ναι, κανένας δεν σήκωσε το γάντι εκείνο και να πει: «Οκ, αφού μας δίνει το ελεύθερο, πάμε να προχωρήσουμε». Να προχωρήσουμε, ναι. Και να την καταργήσουμε την αργία αυτή. Ναι, ναι, όχι. Κανένας δεν το σήκωσε για τους λόγους που σου είπα. Ναι. Ναι, ναι. Εγώ έχω άλλους λόγους και τους είπα στην εκπομπή ποιοι είναι οι λόγοι. Εντάξει. Ο καθένας βέβαια έχει τη δική του την άποψη. Με την τεχνολογία πώς θα πας? Αρκετά καλά, αλλά δεν θα έλεγα και σούπερ. Όχι, σούπερ. Υπάρχει και σούπερ κάποια λέξη της τεχνολογίας έτσι μοντέρνα κλπ. Που δεν έχεις καταλάβει ή δεν την καταλαβαίνεις τι σημαίνει? Πολλές θέλω πολλές να πω, πάρα πολλές, ιδίως όταν ακούω, όταν άκουγα φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο να μιλάνε ή όταν ακούω νεολαία, ιδίως να σου πω αυτά τα καινούργια τα video games πραγματικά με αφήνουν ευρόντιτη και να μην ξέρω τι να κάνω. Πολλά κουμπιά, πολύ δύσκολα, πολύ, και το Twitter δυσκολεύτηκα λίγο που να το μάθω. Έκανα έτσι μια-δυο προσπάθειες, ματσαράγγες εκεί, αλλά τα καταφέραμε στο τέλος. Πρόσεχε και στο Twitter, γιατί ξέρεις ότι γράφει δεν ξεγράφει. Δεν ξεγράφει, άλλο κακό κι αυτό. Είναι μη το δει κάποιος, έγινε screenshot. Έχει πολλά πράγματα που πρέπει συνέχεια να τα παρακολουθείς, ναι, για να τα, ιδίως της τεχνολογίας, για να μη σου ξεφεύγει κάτι. Και δεν ξέρω, είναι, λες και είναι έμφυτο, ας πούμε, να, η νέα γενιά να τα ξέρει με το που γεννιέται. Καλά, ναι, πλέον τα μωρά, αφού πριν μιλήσουν, χρησιμοποιούν τα δάχτυλα και βλέπουν στα κινητά και στα tablet βίντεο πριν καν μιλήσουν. Για ποιο θέμα θα έλεγες ότι έχεις αμφιβολίες? Για πάρα πολλά θέματα. Θεωρώ ότι η αμφιβολία είναι η γενεσιουργός αιτία για να παράγουμε, να γινόμαστε καλύτεροι, να σκεφτόμαστε, να προσπαθούμε. Διότι αν δεν είχαμε αυτή την αμφιβολία, δεν θα μπαίναμε στην διαδικασία και στον αγώνα να γίνουμε καλύτεροι. Άρα ναι, έχω αμφιβολία για πολλά θέματα φυσικά. Υπάρχει κάποιο θέμα για το οποίο ήσουν απόλυτα σίγουροι όταν αποφάσισες να ασχοληθείς με την πολιτική, πριν μπεις στη Βουλή και άλλαξες γνώμη μετά που μπήκες στη Βουλή? Δηλαδή μετά που μπήκες στο χώρο. Πολλά θέματα, κυρίως ότι είναι εύκολο να είσαι βουλευτής. Μετά όμως που μπήκα στη Βουλή, κατάλαβα ότι είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, με ατελείωτες ώρες κτλ. Αλλά εκτός από αυτό, σε γενικές γραμμές, δεν ήμουν σίγουρη για οτιδήποτε και γι' αυτό το λόγο δεν ασχολήθηκα και με τα πάντα. Πήγαινα πολύ σιγά και γι' αυτό θα με βλέπατε και στα πάνελ παντός επιστητού, διότι ήθελα να είμαι σίγουρη όταν βγαίνω για αυτά που ξέρω, διότι είμαι τεχνοκράτη σε ένα τομέα, να αφήνω άλλους πιο καταρτισμένους να μιλήσουν, ακριβώς διότι δεν ήμουν σίγουρη για πολλά. Οπότε ναι. Άλλαξες μετά, είναι αυτό που λένε. Είναι εύκολο να κρίνεις όμως και το επάγγελμά μας και άλλα πάρα πολλά θέματα. Ναι. Και είπα άλλη φορά ότι δεν είναι σωστό σε γενικές γραμμές να κρίνουμε. Ναι. Να είμαστε αυστηροί. Σε τι δεν μπορείς, όχι πλέον ως πολιτικός ή ως βουλευτής, αλλά ως Ελένη, να αντισταθείς? Α, σε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα στα chips. Ναι. Ναι, στην πίτσα. Στο καλό βιβλίο. Ξέρεις ότι στην Ιαπωνία έχουν τσίπς με τις πιο παράξενες γεύσεις?
Α, σοβαρά, δεν το ξέρω. Δηλαδή, ό,τι πιο παράξενη γεύση θα έχει τσίψει, ας πούμε, με wasabi. Α, δες, με γεύση wasabi. Σοβαρά. Η δεν αγαπημένη μου, θα ήταν ο αγαπημένος μου προορισμός μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό. Το βιβλίο, ένα καλό βιβλίο, μουσική, έτσι, καλή μουσική. Επίσης, με βοηθάει πάρα πολύ εσωτερικά το να βοηθώ φιλανθρωπικά. Ναι. Είτε είναι το συνάνθρωπό μου, είτε είναι το περιβάλλον. Τώρα ως συντονίστρια του Συναγερμού για το Περιβάλλον προσπαθώ να κάνω και εκεί πρωτοβουλίες, να βοηθώ όσο μπορώ. Τα ζώα, τα οποία στην Κύπρο πάσχουν. Βλέπω ότι με βοηθάει αυτό να βγαίνω από το εγώ μου, να βγαίνω από τα προβλήματά μου και βοηθώντας να αποκτά πιο πολύ νόημα και η δική μου υπόσταση. Η αλήθεια είναι ότι κοιτώντας το λογαριασμό σου στο Facebook, γιατί το Facebook καμιά φορά δείχνει πράγματα και όταν δεν σε γνωρίζω, η αλήθεια είναι, δεν γνωριζόμαστε από πριν. Οπότε κοιτώντας το Facebook καμιά φορά μπορώ να καταλάβω ορισμένα πράγματα ή να μου δώσει αφορμές για ερωτήσεις. Και μου έκανε εντύπωση ότι έχεις πάρα πολλές φορές κάνεις κοινοποίηση, μοιράζεις αναρτήσεις που έχουν να κάνουν με σκυλάκια που ζητούν υιοθεσία, με σκυλάκια που χάθηκαν, με δραστηριότητες και με κινήσεις και με εκστρατείες για ενίσχυση καταφυγίων. Ναι, διότι θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στην Κύπρο, τα αδέσποτα, η διαβίωση των σκύλων στα καταφύγια, τα οποία πολλές φορές θανατώνουν τα ζώα, υγιή ζώα, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Οι δρόμοι γεμάτοι γάτες, τα καταφύγια χωρίς φαγητά για τα ζώα. Περιμένουμε τώρα να επιστρέψει πίσω στη Βουλή ο νόμος περί σκύλων για να ακριβώς διευθετηθούν κάποια ζητήματα τέτοια. Για παράδειγμα, εχθές ήμουνα σε εξορμήσεις στην Ήπεθρο και δεν μπορώ να σου πω πόσα κυνηγόσκυλα πέσανε στους τροχούς μου, ακόμα λίγο να τα σκοτώσω και μάλιστα για να αποφύγω το ένα έπεσα σε ένα χαντάκι. Είναι μεγάλο θέμα, ειδικά την κυνηγετική περίοδο, όντως, το θέμα με τα κυνηγόσκυλα είναι μεγάλο θέμα. Όντως κατεβάζω κιλά, πάνω από 100 κιλά κάθε φορά σε καταφύγια για να βοηθήσω. Εδώ θέλω να πω όμως, επειδή ξέρω ότι μπορεί να υπάρξει κριτική, ότι σαν βουλευτής κοιτάζω πολύ τα ζώα. Δεν είναι αλήθεια. Ό,τι κάνουμε για τα ζώα, κάνουμε τα αντίστοιχα για τα δικά μας ιδρύματα, για παιδιά, για ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν. Και θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να είναι ή το ένα ή το άλλο. Ένας άνθρωπος που ασχολείται ακριβώς με τον άλλον, το άλλο είναι το περιβάλλον, είναι τα ζώα, είναι ο άνθρωπος. Είναι καμιά φορά για όλους πρέπει να τους βοηθούμε. Βλέπεις ότι καμιά φορά ο κόσμος αντιδράει και λέει υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν κοινωνίες, υπάρχουν οικογένειες που πεινούν, υπάρχουν οικογένειες που έχουν ανάγκη, υπάρχουν ιδρύματα, υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες, υπάρχουν. Απλά αυτά είναι πιο δύσκολα να πούμε του κόσμου να τα βάλει στο Facebook. Ναι. Υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα, υπάρχει αξιοπρέπεια του κόσμου. Όπου βοηθάς μεμονωμένα δεν μπορείς να το βάλεις. Επισκέψεις, ομάδες στήριξης, εκστρατείες για μεγάλους οργανισμούς, ιδρύματα κτλ. Φυσικά κάνουμε συνέχεια. Και η ζωή μας και η κοινωνία μας είναι όλες οι πτυχές. Και τα ζώα είναι ένα μέρος. Βεβαίως, και μια πτυχή. Πρώτη στο καθήκον μας είναι το πώς εμείς μπορούμε να κάνουμε τη διαβίωση των ανθρώπων καλύτερη. Τελικά, έτσι μιλώντας και για αυτό το θέμα, η κοινωνία της Κύπρου, έχεις καταλήξει ένα συμπέρασμα αν είναι συντηρητική, είναι υπερσυντηρητική, είναι πουριτανική, είναι προοδευτική ή έχει ένα ψευδό μπροστά από όλα αυτά? Εγώ θεωρώ ότι έχουν γίνει άλματα από τον καιρό που ήρθα εγώ στην Κύπρο, ιδίως για να δουλέψω το 2008. Εντάξει, εννοείται, πήγα σχολείο εδώ και τα λοιπά, εγώ μιλάω μετά. Κάθε κοινωνία, ιδίως ενός μικρού μέρους όπως είναι η Κύπρος, έχει έντονα κάποια ήθη, έθιμα, πιστεύω, τα οποία μπορείς να τα πεις και συντηρητικά ή ψευδοσυντηρητικά. Αλλά
θεωρώ ότι έχει γίνει πρόοδος όμως στο να δεχτούμε πάρα πολλές αλλαγές σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας και γίνονται συνέχεια και άλλες. Και το βλέπω και στη Βουλή. Ασχολούμαστε με θέματα τα οποία ήταν αδιανόητα τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, οπότε θα έλεγα συντηρητική μεν, αλλά και προοδευτική δε σε ως ένα σημείο. Μα, δεν θα βάζεις πουθενά το ψευδό μπροστά. Όχι το ψευδό όπως λέμε, ξέρω εγώ, με την έννοια που το χρησιμοποιούμε για το ψευδοκράτος, ενώ ας πούμε... με την έννοια για επίφαση, ως επίφαση. Ως επίφαση. Νομίζω όχι. Θεωρώ ότι αυτοί που είναι συντηρητικοί το λένε ανοιχτά. Μάλιστα. Το δείχνουν, αν θέλεις. Το δείχνουν και οι έρευνες, βέβαια. Η αλήθεια ακριβώς, είναι ότι αυτό. Το δείχνουν και οι έρευνες ότι έγινε πριν ένα 1,5 μήνα περίπου μια έρευνα που έδειχνε ακριβώς αυτά τα πράγματα. Ότι στην Κύπρο δεν δέχονται εύκολα, ας πούμε, παράδειγμα, με μεγάλο ποσοστό το παιδί τους να παντρευτεί, ας πούμε, με μαύρο. Ή να παντρευτεί με Εβραίο, ή να παντρευτεί με Μουσουλμάνο. Από τέτοια πράγματα. Δηλαδή, πολύ απλά μέχρι. Ναι, έχεις δίκιο. Ακόμα, υπάρχουν. Υπάρχουν ακόμα έντονα απόψεις τέτοιες. Και γι' αυτό, σιγά-σιγά τα πράγματα αλλάζουν. Γινόμαστε δέχτες της κοινωνίας που γίνεται πιο πολύ πολιτισμική. Λοιπόν, και σιγά-σιγά αλλάζουν. Έτσι λέγανε και τα προηγούμενα χρόνια για τις ξένες κοπέλες. Μα εγώ δεν θέλω ο γιος μου και αυτά. Πόσοι Κύπροι παντρευτήκανε ξένες τελικά. Ναι. Πάρα πολύ. Και αυτό είναι σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας, θεωρώ. Έχουνε και στις τέχνες και στα γράμματα. Δηλαδή τώρα στην τέχνη στην Κύπρο βλέπουμε πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητα πριν. Ναι. Θέατρο, οικαστικά. Ναι. Θα προτιμούσες μετά από 10 χρόνια, τώρα έχουμε 2018, το 2028 ας πούμε, να σε θυμούνται για κάτι που έκανες και ας μην είσαι στο δημόσιο βίο ή να συνεχίζεις να είσαι στο δημόσιο βίο αλλά να μην σε θυμούνται για κάτι σημαντικό. Δεν γίνεται και τα δύο. Μακάρι, αλλά τώρα μακάρι. Είναι για τη χάρη της συζήτησης. Ναι, διότι μπορεί να καταφέρουμε και τα δύο. Αλλά, μακάρι, ωραία. Αλλά θα προτιμούσα να με θυμούνται ως κάτι που, για κάτι που έκανα, που θεσμοθέτησα. Ναι. Ή αν δεν το κατάφερα να το θεσμοθετήσω, τουλάχιστον ότι ανέλαβα την πρωτοβουλία και το πάλεψα μέχρι εσχάτων. Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, και τώρα το ανακαλύπτω. Μας κατηγορούν για πράγματα τους πολιτικούς. Μα οι πολιτικοί, οι βουλευτές αυτά κάνουν, δεν κάνουν τίποτα. Πολλές φορές προσπαθούμε να κάνουμε κάποια βήματα και χρειάζεται να έρθει ίσως η επόμενη γενιά βουλευτών για να το καταφέρει και να το τελειοποιήσει. Γιατί και κοίταξε. Όμως, η αλήθεια είναι ότι... και η προσπάθεια μετρά, θέλω να πω. Σίγουρα. Ιδίως όταν γίνεται, ξέρεις, με αγάπη, με όραμα, με προσπάθεια. Βεβαίως, καμιά φορά αυτό το που λέμε το κατεστημένο και το σύστημα τελικά δεν είναι απρόσωπο. Πρόσωπα είναι που ακολουθούν. Βεβαίως και το κατεστημένο αλλάζει πολύ δύσκολα, θέλω να πω, και πάει κλιμακωτά. Υπάρχει νομοθεσία, δεν υπάρχει νομοθεσία, σκοντάφτουμε στην νομοθεσία. Πρέπει να αλλάξει και για να αλλάξει μην ξεχνάς ότι πόσα κόμματα και πόσος κόσμος πρέπει να συνενέσει. Πάμε να σου κάνω τα διλήμματα. Α, έχουμε και διλήμματα. Έχουμε και διλήμματα τώρα. Στα οποία δεν χρειάζεται να. Δηλαδή, εγώ θα σου διαβάζω τις ερωτήσεις και εσύ θα απαντάς τη μία από τη δύο. Δεν χρειάζεται δηλαδή με επεξήγηση. Παράδειγμα, θα προτιμούσες ένα εξονυχιστικό πόθεν έσχες ή ένα IQ test ως απαραίτητη προϋπόθεση πριν την ανάληψη οποιοδήποτε αξιώματος. Αν δεν γίνονται και τα δύο, θα έλεγα το πόθεν έσχες. Διότι δεν χρειάζεται. Να μην εξηγούμε. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι. Είναι αυτό το διλήμματα. Δεν υπάρχει περισσότερη εξήγηση. Το πόθεν έσχες. Θα προτιμούσες όλα τα φώτα τροχέας να γίνονται πράσινα ενώ πλησιάζεις ή να μην βρεις ξανά πουθενά ουρά. Να μην βρίσκω ουρά. Θα προτιμούσες να μην χάσεις ξανά τα κλειδιά σου ή το τηλέφωνο σου. Το τηλέφωνο. Πού να πας χωρίς τηλέφωνο, βουλευτής, άνθρωπος. Σίγουρα. Θα προτιμούσες να μην ξανανευριάσεις ή να μην ξαναζηλέψεις. Να μην ξανανευριάσω, δεν ζηλεύω πολύ. Ωραία. Θα προτιμούσες ένα σύστημα δικαιοσύνης που πραγματικά δουλεύει ή μια κυβέρνηση, δηλαδή όλο το σύστημα διοίκησης, χωρίς διαπλοκή και εξαρτήσεις.
χωρίς διαπλοκή και εξαρτήσεις. Προτιμάς να αντιμετωπίζεις τις φοβίες σου ή να ξεχνάς ότι έχεις? Να τις αντιμετωπίζω. Θα προτιμούσες αν ήσουν το πρώτο πρόσωπο που οι εξωγήινοι θα συναντούσαν, οι εξωγήινοι να ήταν ρομπότ ή έμβια όντα? Ρομπότ. Θα συμμετείχε σε μια ενέργεια για ένα σκοπό που πιστεύεις αλλά έχει λίγες πιθανότητες να πετύχει ή για ένα σκοπό που δεν πιστεύεις πολύ αλλά έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να πετύχει? Το εφικτό με το ευκταίο. Για να δούμε. Για να δούμε. Νομίζω θα πάλευα αυτό που πιστεύω πολύ, ακριβώς για να κάνω τα 2-3 βήματα και μετά να έρθουν ίσως κάποιοι άλλοι. Ίσως κάποιοι άλλοι για τη συνέχεια. Θα προτιμούσες να δεις μια κωμωδία ή ένα θρίλερ? Θρίλερ. Και τέλος, θα προτιμούσες να είσαι ο μάνατζερ σε ένα κατάστημα γραφείου με κακούς υπαλλήλους ή να είσαι μία από τις κακούς υπαλλήλους? Ο μάνατζερ. Θα ήθελες να είσαι ο μάνατζερ. Να τους φτιάξω. Να τους φτιάξεις. Σ' αρέσουν τα δύσκολα? Δεν φαίνεται. Ωραία. Για να δούμε πόσο δύσκολα σ' αρέσουν. Θα σε βάλουμε σε μια δοκιμασία. Θα πάμε στη δοκιμασία του Κωνσταντίνου Ιάσονος, 3-6. Τρεις απαντήσεις. Ο Κωνσταντίνος να με λυπηθεί να μην είναι δύσκολες δοκιμασίες. Να δούμε. Πάμε λοιπόν να παίξουμε 3-6 με τη βουλευτή Ελένη Σταύρου. Λοιπόν, το 3-6, Ελένη μου, είναι μια πολύ έτσι, ωραία δοκιμασία. Mm-hmm. Ο Κωνσταντίνος μας κάνει από μια ερώτηση. Mm-hmm. Και εμείς πρέπει να σκεφτούμε τρεις απαντήσεις σε 6 δευτερόλεπτα. Μόλις σκεφτείς την τρίτη απάντηση, γλυν. Μάλιστα. Για να σταματήσει ο χρόνος. Κύριε Σταύρου, είναι πάρα πολύ εύκολο το παιχνίδι. Mm-hmm. Χάσα και τη φωνή μου από το άγχος ότι θα σας δω σήμερα. Η αλήθεια είναι. Γιατί είστε γλυκύτατοι. Θα το πω και σε εσάς, θέλω να χάνουν όλοι. Αλλά σκλαβώσετε με, τι να πω. Βρε Κωνσταντίνο, και σε έβλεπα και από πριν και σε αγαπούσα να χάσουμε όλοι. Είμαι ειλικρινής. Έχει αυτό, θέλει να χάνουμε. Να χάνουμε. Καλεσμένοι κι εγώ, όλοι. Μήπως να χάσουμε και εμένα, να του κάνουμε το χατήρι, επειδή είμαι καλόψη. Εντάξει. Έτσι λέτε όλοι, αλλά κερδίζετε. Λοιπόν. Πολύ εύκολο. Ας πούμε για παράδειγμα, θα ρωτήσει, ξέρω εγώ, τρεις γεύσεις παγωτό, που δεν το ρωτάει ποτέ αυτό. Ναι, είναι κάτι εύκολο που τα τρώμε όλα, δεν τα... Βανίλια, σοκολάτα, φραόλα, ας πούμε κλίν. Εντάξει, κάπως έτσι. Παναγία μου. Είναι εύκολα, κυρία Σταύρου. Εντάξει. Για να δούμε πόσο εύκολα. Λοιπόν, καλή σας επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, μας έσασε. Θέλω. Επιτυχία. Σε 6 δευτερόλεπτα, καταρχή, υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται «Τρεις ελιές, τσουρνά ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάλα, μαυρομάτα, ναι». Θέλω να μου πείτε σε 6 δευτερόλεπτα τρία είδη ελιάς. Μαύρες, τσακιστές και καλαμάτας. Είναι πανεύκολο. Όχι. Νόμιζα θα την μπέρδευες με το που ξεκίνησες με το τραγούδι. Ναι, λέω θα κάνεις κανένα τέτοιο. Λέω και εγώ θα πάρουμε μαντήλι να το χορέψουμε τώρα. Αλλά... Σοβαρότητα. Είστε πάρα πολύ καλοί. Ωραία. Και θα πάρω το σοβαρό μου ήθος. Ναι. Θα γίνω πιο σκληρός. Όχι. Ανδρέα. Ναι, Κωνσταντίνε. Θέλω τρία τραγούδια που έχουν μέσα φαγητό. Το παστίτσιο της μαμάς, πιο καλή γκαρσόνα είμαι εγώ, που λέει η Μαρίδα με τυρί. Ναι. Θα σου κάνω μακαρόνια με κυμά για να φας. Ναι, ήταν το επόμενο που θα σκεφτόμουν, ναι. Να πω δεν πρόλαβα στον χρόνο. Δύσκολο ναι. Ήταν, δεν ήταν εύκολο. Ναι. Για σας το έκανα αυτό. Να ξέρετε, κυρία Σταύρου. Ευχαριστώ. Ανδρέα μου, έχασες ναι. Την πρώτη. Το ξέρω, ναι. Το κατάλαβα. Τον βλέπεις πόσο στενοχωρημένο. Δεν βγαίνει φωνή. Ευγενείται φωνή. Κυρία Σταύρου. Ναι. Θέλω να μου πείτε τρία αθλήματα στα οποία δεν θα ήταν καλός ο κύριος Σαβέρος. Δεν θα ήταν καλός. Μήκος, κολύμπι και επικοντό. Και μπάσκετ θα προσθέσω εγώ. Α, ναι, μπράβο. Δεν θα ήταν καλός. Δεν θα ήταν καλός. Εντάξει, γιατί ακόμα και ο Νίκος Γκάλης είναι πιο ψηλός. Ναι. Okay. Και τον τελευταίο καιρό κάτι έχει με το... στο Twitter. Δεν ξέρω, τώρα μπήκε στο Twitter. Είναι πρώτος στην τεχνολογία, πρώτος. Βέβαια, κοίταξε, επειδή λοιπόν. Πρέπει να τον υπερασπιστώ, δεν ξέρεις καμιά φορά. Και, ναι, αλλά κάτι, το τελευταίο καιρό κάτι έχει και όλο βάζει με το ύψος, ότι αυτός είναι πιο ψηλός μου, αυτός είναι πιο ψηλός μου, βρήκα και ένα ψηλό, στην Ιαπωνία θα πάω, από εκεί είναι όλοι κοντοί. Τα πιο ακριβά, αυτά έρχονται σε μικρά, μπουκαλάκια. Ναι. Δεν είχε να το πω κοντά ποτέ. Λοιπόν. Ανδρέα μου. Ναι.
Θέλω τρία αθλήματα στα οποία. Θα ήταν καλό στο Βέρο. Όχι. Δεν είσαι εσύ καλός. Α, δεν. Στο μπάσκετ δεν είμαι καλός, στο γκολφ και στο τένις. Σε όλα τα άλλα σχίζω. Αλήθεια. Μπράβο. Καταλάβετε ότι. Ναι. Και μες στο my tapi που λέμε. Αυτό ακριβώς. Συνεχίζουμε. Ναι. Κύριε Σταύρου. Ναι. Μη με βλέπετε με αυτό το ύφος. Και λυγίζω. Και χάνω και τη φωνή μου. Θέλω τρεις τίτλους κυπριακών τραγουδιών. Οχ. Σεβέρα, βάε. Μια αυτή και μια ντομάτα. Τρεις ελιές και μια ντομάτα. Να το. Και μια και τη βράκα μου. Ένα. Χάσατε. Έχασα. Ευτυχώς να χάσουμε και μια φορά. Έτσι για να πω κι εγώ ότι. Ναι. Τη βράκα μου στη λίμνη. Ξέχασα έτσι, δεν μου ήρθε γρήγορα. Τσουκούσα μου την πλήμνη. Ωραία. Ανδρέα. Μάθει κι εγώ μαζί του. Γιατί όταν παίζουμε κυπριακά, μάθαμε κυπριακά. Όχι τραγουδάει, απαγγέλνει τραγούδια. Εντάξει, θυμάμαι το Τσάκαρα Μάκαρα, θυμάμαι το Μουσουρού. Ναι, βασικά όσα τραγούδια με έχει κάνει και εφήρτηκα, αυτά θυμάμαι. Υπάρχουν πάρα πολλά ωραία κυπριακά παραδοσιακά. Ανδρέα μου, ναι. Θέλω τρεις πολιτικούς που είναι γνωστοί με το μικρό τους όνομα. Ο Αβέροφ, ο Νίκος και ο Νικόλας. Μπράβο. Είναι και ο άντρας με το μικρό του όνομα, είναι γνωστός. Βέβαια, εγώ κάποια ονόματα. Μπορεί να σε έναν έσου, δεν κατάλαβες. Ναι. Αλλά δεν πειράζει. Όχι. Δεν πειράζει. Τον Αβέροφ το κατάλαβες. Τον Αβέροφ. Ναι. Γιατί είναι και. Γιατί είναι και κοντοχωριανή. Είμαστε από την ίδια πόλη. Είμαι παφίτης, κυρία Σταύρου. Ναι. Πότε. Δεν το φανταστήκατε. Τώρα που εξήγηλα ευρωβουλευτή, θα έρθω και στην Πάφο. Να το πιάσετε όποτε θέλετε. Αγαπούμε Πάφο. Ήταν και πολιτιστική μας πρωτεύουσα. Έχει αλλάξει πολύ. Έβγαλε τον κύριο Αβέροφ, εμένα. Εσένα. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Τελείωσε, μετά έκλεισε το εργοστάσιο. Κυρία Σταύρου, ναι. Θέλω τρεις λόγους που σε κάνουν να πεις Απαναγία μου. Απαναγία μου. Λεφτά στο λογαριασμό μου, καινούρια μόδα. Πρέπει. Και καλό φαγητό. Στην εκπνοή. Εντάξει. Μη μου κάνετε αυτόν το εφάγητο. Το ναζιάρικο. Το ναζιάρικο και λυγίζω. Έβαλα νη. Λοιπόν, Ανδρέα, ναι. Θέλω τρεις λόγους που σε έκαναν να μείνεις με το στόμα ανοιχτό. Ξεκινάει ο χρόνος. Ότι η αστυνομία θα πατάξει το οργανωμένο έγκλημα, γι' αυτό σταμάτησε τους ελέγχους στο κάπνισμα. Ναι. Δεν το σχολιάσαμε αυτό. Λοιπόν, είπα. Ανοίξει ο χρόνος. Δεν πρόλαβα, ναι. Αυτό ήταν το τελευταίο που με έκανε με το στόμα ανοιχτό. Μάλιστα. Ναι. Πώς πάει εδώ. Υπάρχει. Τι, είναι πόσο είμαστε. Έχει προβάδισμα. Προβάδισμα, κύριε Σταύρου. Ναι. Τελευταία ερώτηση είναι αυτή. Ναι. Τελευταία ερώτηση. Θέλω να βάλετε τα δυνατά σας. Τα δυνατά μας. Κύριε Σταύρου, ναι. Θέλω τρεις πιθανές ημερομηνίες που θα τελειώσει η Πλατεία Ελευθερίας. Θα μην τσοπότε. 3 Εβδόμου το 24, 3 Οχδόου το 25. Πάντως μετά το 24. Ούτε ο χρόνος δεν είναι μαζί μας. Πότε να τελειώσουν η πλατεία. Ξέρουμε έτσι να μας πείτε ένα inside information. Κάτι inside information. Ναι, άντε θα πω το 21. Καλώς εχόντων το πραγμάτων. Έχουμε πληροφορία ότι τελειώνει τώρα. Όχι, είπαμε δύο κομμάτια να τελειώσουν τώρα. Δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια. Περίμενε, έχει ακόμα. Έχει πολλά κομμάτια. Έχει ακόμα. Να πάω πίσω Πάφο και ακόμα την πλατεία να τελειώσει. Ανδρέα μου. Ναι. Έχουμε νικήτρια, ναι. Αλλά θέλω να πεις και τη δική σου την ερώτηση, γιατί είναι πολύ ωραίο. Τρεις πιθανές ημερομηνίες για τα εγκαίνια του νέου μουσείου. Το 2120, το 2320. Αμάνδρε, Αντρέ. Τι αμάνδρε, Ελένη μου, τούτο το μουσείο. Τα ακούμε πόσα χρόνια. Από όταν ήρθα στην Κύπρο το 1997 ακούγε το νέο μουσείο. Είναι 2018, περάσαν 21 χρόνια και ακόμα δεν βγάλαμε το θεμέλιο λίθο. Δικαιολογήσει. Περίμενε, μέχρι να βάλουμε το θεμέλιο λίθο. Μέχρι να. Κάνουμε. Τον ατελείωτο θα έχει. Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα σου δώσουμε και ένα εφήμιο από έτσι να σκύψε.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια κούπα, ένα φλιτζάνι με το λογότυπο του Happy Hour, να το παίρνεις εκεί στις επιτροπές της Βουλής. Στις επιτροπές, να το βλέπουν οι άλλοι και να λένε, μα πού το βρήκες αυτό, Ελένη, μα πήγα στο Happy Hour. Βεβαίως. Για να έρθουν και αυτοί. Για να έρθουν και αυτοί και να ζηλέψουν. Όταν πήρε τον καφέ σας, έτσι, σας έφερα και εγώ κάτι για, για το Happy Hour, έτσι, για να φέρουμε γούρι. Και μέσα σε τσαντούλες για... ρούχινες για την πάταξη της πλαστικής σακούλας. Πάρα πολύ ωραία. Πού πρέπει είναι? Να είμαστε περιβαλλοντιστές. Κωνσταντίνε, και τρέχα, φέρε. Καταφέρω. Ναι, τρέχα. Ναι, τρέχα. Πέρα από κάτω. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Έσκυψε και κάτω την κάμερα. Μια χαρά. Έχει μάθει τη δουλειά. Είναι και ψηλός. Είναι και ψηλός. Ψηλός σαν Κυπαρίσι, όμορφος. Λοιπόν, ξανά έτσι από κάτω. Μπράβο, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε. Ανακύκλωσε κάτω τρόπο ζωής. Βεβαίως, τις τύπωσε εδώ, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα σας έχουμε ένα ωραίο ρόδι για να το βάλετε εδώ, να σας προσέχει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, τα καλύτερα. Από τους κεραμίστες της Λεμεσού. Ευχαριστούμε. Με αγάπη. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος του Happy Hour σε λίγο.